Λοιπόν, θα απαντήσω. Τι είναι, είπες, η συνείδηση. Η συνείδηση, καταρχήν, είναι επιλέξεις συν και είδηση, έτσι. Είδηση είναι, θα λέγαμε, η πληροφορία, αυτό που βλέπεις. Και το συν είναι πάντα όταν βάζουμε κάτι μαζί με αυτό. Για να έχω συνείδηση, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να έχουμε έναν εαυτό. Να έχω μια εγρήγορση εαυτούς. Ότι έχω δηλαδή τον εαυτό μου, έτσι. Να καταλαβαίνω ότι είμαι ένα αυτοσυνείδητο «ον». Αυτοσυνείδητο «ον». Συνείδηση δηλαδή είναι η ύπαρξη που είναι σε γνώση του εαυτού της. Επειδή δημιουργεί μέσα της ένα είδος αντανακλαστικού μοτίβου, θα λέγαμε. Επειδή μου αρμονίας της ενέργειας. Ένα μοτίβο αρμονίας της ενέργειας που διαχωρίζεται ανάμεσα αυτόν που ξέρει τον εαυτό της και αυτό που δεν ξέρει τον εαυτό της. Βλέπεις κάθε φορά δημιουργεί ένα διαχωρισμό ανάμεσα στον εαυτό και τον μη εαυτό. Και αυτή είναι η αντανάκλαση που έρχεται πίσω, τον αναγνωρίζει σαν μη εαυτό. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι δημιουργεί διαχωρισμό μέσα στον εαυτό της, που είναι η αντανάκλαση της ίδιας της ύπαρξης. Η ίδια ύπαρξη δημιουργεί διαχωρισμό στον εαυτό της. Έτσι μπορεί να ξέρει τον εαυτό της με τη σύγκρισή της που αντανακλάει στον μη εαυτό της. Αυτή η σύγκριση αυτού και μη εαυτού δημιουργεί σιγά σιγά την αυτοσυνείδητη κατάστασή μας. Αυτές οι αντανακλάσεις συνεχόμενα συνεχίζουν να ατυχούν σαν έκο, σαν ηχό. Ξανά, 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 αιωνίως. Και αυτό μας δίνει συνεχόμενα την αίσθηση ότι πάντα θα υπάρχει η συνείδηση. Και όλες αυτές οι αντανακλάσεις δημιουργούν τι άλλο, το όλα, αυτά που βλέπεις. Εμένα, εσένα, τα πάντα δηλαδή που υπάρχουν μέσα. Είναι, θα λέγαμε, υπό την αρχή που υπάρχουν, που λέμε, υπό και άρχη, έτσι. Είναι, λέγαμε, από την αρχή της ιδιότητας αυτής που έχει, θα λέγαμε, η ύπαρξή μας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συνείδηση απαιτεί, θα λέγαμε, την ύπαρξη του διαχωρισμού, δηλαδή την ύπαρξη των άλλων, του μη εαυτού, για να μάθει τον εαυτό της. Και οι εμπειρίες, ο χωροχρόνος, όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε εμπειρίες, χωροχρόνος, γιατί χωρίς χωροχρόνο δεν μπορεί να πάρθουν και εμπειρίες. Αν τα ξέρεις όλα, δεν μπορείς να πάρεις πράγματα, δεν μπορείς να μάθεις, δεν μπορείς να εξελιχθείς, αν είσαι στο άχρονο. Έτσι λοιπόν, αυτό που λέμε εμπειρίες, ο χωροχρόνος, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το προϊόν, θα λέγαμε, του όλων, του ένα, του ενός, του Θεού, που μαθαίνει τον εαυτό του. Μέσα από όλους τους δρόμους που δημιουργεί το κάθε όν, κάθε οντότητα. Όλα είναι ένα διαφορετικό μάτι του Θεού, θα λέγαμε. Όλοι μας. Που ο Θεός μέσα από εκεί, θα λέγαμε, πάλι τι αναγνωρίζει, τον μία αυτό, ή την αντανάκλασή του. Ή αυτό που δεν ξέρει. Για να νομίζει ότι ο ίδιος ξέρει. Γνώση και άγνοια. Το ένα πάει να γνωρίσει, το άλλο γνωρίζει, τα λέγαμε, και ξέρει. Και επειδή είναι συνείδηση, η εγρήγορση αυτού, όλες οι εντότητες, ό,τι υπάρχει δηλαδή, όλοι οι καθρεφτισμοί δηλαδή της ύπαρξης, είναι και αυτοί εν μέρη αυτοσυνείδητες. Δηλαδή υπάρχει συνείδηση μέσα σε όλα. Όχι στο ίδιο ποσοστό όμως, αλλά ναι, υπάρχει συνείδηση μέσα σε όλα. Τα επίπεδα αυτά της συνειδήσεως είναι αυτά που ονομάζουμε ψυχές. Τα επίπεδα λοιπόν αυτά της συνειδήσεως είναι αυτά που ονομάζουμε ψυχές. Είναι διάφοροι μέσα στο δικό μας χρόνο εξελικτική διαδικασία το να μάθεις τον εαυτό σου λίγο-λίγο. Τα πάντα μου ψυχή. Από τους κρυστάλλους, τα φυτά, τα ζώα, το ανθρώπινο, το ανθρωποειδή, τους αγγέλους και τα υπόλοιπα. Όλα συντηρούν μέσα τους, θα λέγαμε, ένα κομμάτι, ένα καθρέφτη από το όλον. Γι' αυτό λοιπόν μερικές ψυχές είναι πιο εξελιγμένες, έχουν προχωρήσει, θα λέγαμε, μπροστά και έχουν γνωρίσει παραπάνω τον εαυτό τους, παραπάνω το όλον, παραπάνω το όλα σε ένα, παραπάνω το Θεό, μέσω της κατάστασης της ένωσής τους, της συνειδητής εαυτού και μη εαυτού, της συνείδησης.
Και άλλα είναι ακόμα, θα λέγαμε, στην αρχή. Όμως όλα βιώνουν μια κατάσταση ότι μπορούν να γνωρίσουν τον εαυτό τους διαφορετικό, έστω και πολύ ελάχιστα, έτσι, όπως του καταντάει η μηχανικότητα, θα λέγαμε, διαφορετικό από όλα τα πράγματα. Όσο πιο λιγότερο διαφορετικός είσαι, τόσο πολύ μηχανικός είσαι. Όσο πιο πολύ διαφορετικός είσαι, τότε αισθάνεσαι ότι έχεις την ελεύθερη βούληση. Και αυτό έχουμε καλεστεί εμείς να παίξουμε αυτό το πράγμα. Οπότε μαθαίνοντας τη φύση, μαθαίνεις τη συνείδηση. Μαθαίνεις τα μοτίβα, μαθαίνεις την ουσία, την ένωση, το ένα, τα όλα. Μαθαίνεις παράλληλες πραγματικότητες, διαστάσεις. Όλα υπάρχουν μέσα στην ύπαρξη. Ήδη για μας που ζούμε στον χρόνο υπάρχουν εν δυνάμει. Δηλαδή να φανερωθούν ή ότι έχουν φανερωθεί ή θα φανερωθούν. Ο χωροχρόνος ανήκει, θα λέγαμε, στην ύπαρξη. Υπόκειται στην ύπαρξη. Γι' αυτό και δεν υπάρχει αυτό που λέμε ανυπαρξία. Γιατί ο χωροχρόνος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ύπαρξη. Ο χωροχρόνος είναι μια ιδιότητα, θα λέγαμε, ίσως, της ύπαρξης. Ο χωροχρόνος είναι, θα λέγαμε, μια ιδιότητα συνειδησιακής, θα λέγαμε, ιδιότητας ενός μιας οντότητας. Για να μπορεί να εκδηλωθεί μέσα στο άπειρο. Ο χωροχρόνος, λοιπόν, δεν είναι τίποτα άλλο παρά, θα λέγαμε, ένα προϊόν και αυτό της ύπαρξης. Για να καταλάβουμε πάλι αυτό που λέμε γνώση αυτού, μία αυτού, αυτές δύο πολικότητες, που στην πραγματικότητα είναι ένα, έτσι, η ύπαρξη. Χωρίζεται σε δύο πράγματα, στη γνώση του εαυτού και, που λέμε συνείδηση, και στη γνώση και στην άγνοια, που εν πάση περιπτώσει είναι μικρή συνείδηση και μεγάλη συνείδηση. Η δομή της ύπαρξης όμως δεν αλλάζει, είναι ένα οριστικό, θα λέγαμε, δημιούργημα αντανακλαστικό, μονίμως, μια δομή συγκεκριμένη. Ό,τι αλλάζει, θα λέγαμε, και τα πάντα αρεί, δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι απόψεις της συγκεκριμένης δομής της ύπαρξης. Όλα είναι ίδια και όλα αλλάζουν. Όλα είναι ίδια και όλα αλλάζουν. Αυτές είναι οι δύο πολικότητες, η άγνοια και η γνώση, το άχρονο και το χρονικό. Το προσωρινό και το αιώνιο. Όλα είναι ίδια και όλα αλλάζουν. Αυτό είναι ολικά η ύπαρξη. Το ξέρω τον εαυτό μου, δεν ξέρω τον εαυτό μου. Το γνωρίζω και δεν το γνωρίζω. Και φυσικά το σημείο, θα λέγαμε ισορροπίας τους. Το κέντρο σημείο. Έτσι, γιατί τα όλα είναι τριάδα. Γι' αυτό λέμε το γνώφι σε αυτόν. Σημαίνει ότι θα βιώσουμε παραπάνω το όλον. Σαν εμείς αφού είμαστε ένα φράκταλ, θα λέγαμε μια άποψη και μια αντανάκλαση του όλον. Το όλον, θα λέγαμε, τι είναι? Είμαστε ένας καθρέφτης που αντανακλάει το όλον μέσα του. Οπότε εμείς, σαν καθρέφτης, πάντοτε, αναλόγως την κυρτότητα, το πόσο γυαλιστεροί είμαστε, τι ιδιότητες έχουμε σαν καθρέφτες, αντανακλάμε όλοι το ίδιο είδωλο του Θεού. Καταλαβαίνουμε αυτό? Γι' αυτό και το παράδοξο, όταν λέμε, δηλαδή έξω από το κουτί, που λέμε σκεφτείτε έξω από το κουτί, τι σημαίνει? Είναι το σημείο της δύναμης, δηλαδή εκείνο της μεσότητας των δύο πόλων. Είναι, θα λέγαμε, το τρίτο σημείο ανάμεσα στο ξέρω και δεν ξέρω. Γιατί όλα είναι φαινομενικά. Ακόμα και αυτό που γνωρίζω, ξέρουμε ότι δεν είναι η πραγματικότητα η όλη παρά μια άποψη. Το καταλαβαίνουμε? Οπότε ανάμεσα στο γνωρίζω και στο δεν γνωρίζω υπάρχει αυτό το σημείο, λοιπόν. Που αυτό ενώνεται με το πιο πνευματικό μας κομμάτι. Γι' αυτό λέγαμε ο νους στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από μια άποψη, δεν είναι όλη η αλήθεια. Και όταν το σύμπαν είναι όλο νοητικό, φυσικά συνεχόμενα θα αλλάζει και θα δείχνει απόψεις αιώνιες του Θεού, του όλων, όπως σας πες το, του ενός. Παρ' όλα αυτά το ένα δεν αλλάζει ποτέ. Γι' αυτό και όλο το σύμπαν και η ύπαρξη είναι ταυτόχρονη. Δεν μπορεί να μην είναι ταυτόχρονη η ύπαρξη. Δεν μπορεί να μην είναι ταυτόχρονη. Όσοι μιλάνε για ύπαρξη που δημιουργείται λίγο-λίγο, είναι αυτοί που ζουν μέσα στον χρόνο, που έχουν την αντίληψη στον χρόνο. Παραδείγματος χάρη, λέει, στην αρχή είναι ο λόγος. Στην αρχή είναι ο λόγος, λέει. Και ο λόγος είναι παρά το Θεό και ο Θεός είναι το λόγος, ο λόγος. Οπότε καταλαβαίνεις, λέει, στην αρχή. Άρα τι σημαίνει? Υπάρχει κάτι άλλο, λοιπόν, πριν αυτό που βλέπουμε εμείς στο σύμπαν. Υπάρχει κάτι άλλο, λοιπόν. Έτσι, έξω. Που υπήρχε και θα υπάρχει. Κατά τη δική μας την έννοια, στη δική μας, θα λέγαμε,
τον κύκλο. Ο κύκλος δεν έχει αρχή και τέλος. Αλλά όταν το βλέπουμε γραμμικά, πάντα βάζουμε μια αρχή και ίσως ένα τέλος. Λοιπόν, οπότε η ύπαρξη δεν είναι τίποτα άλλο παρά η τριάδα. Έτσι, μια συγκεκριμένη ισορροπία. Αυτό είναι η ύπαρξη. Των, θα λέγαμε, δύο πόλων ουδέτεροι μαζί. Ενωμένοι δηλαδή κάπου για να ισορροπούν, για να ισορροπεί μια κατάσταση. Το να είσαι λοιπόν μέσα σε αυτό το κέντρο σημείο της τριάδας ή της πολικότητας όπως το βλέπουμε εμείς, είναι να είσαι σε αυτή τη συνειδησιακή κατάσταση, έτσι, που να είναι η μεγαλύτερη, θα λέγαμε, γνώση του εαυτού σου, μέσω του όποιου σενάριου παίρνεις. Είναι, θα λέγαμε, η πιο ισορροπημένη κατάσταση που μπορείς να ενωθείς με αυτό το σημείο. Είναι η μεγαλύτερη αντανάκλαση και ο δρόμος ελάχιστης αντίστασης. Άρα αφού έχει ελάχιστη αντίσταση, τι θα έχει και τη μεγαλύτερη επέκταση της συνείδησής σου. Καταλαβαίνουμε. Έτσι γίνεσαι όλο και περισσότερο αυτό που είσαι στην ύπαρξη. Δηλαδή τι, η ίδια ύπαρξη. Η ίδια ύπαρξη, τι είσαι. Και γίνεσαι περισσότερο ύπαρξη, περισσότερη ύπαρξη. Είναι δυνατόν ποτέ να γίνεις όλη ύπαρξη? Υπάρχουν πολλές φορές, θα λέγαμε, εκείνες οι συνειδητοποιήσεις που ενώνεσαι, θα λέγαμε, το Θεό. Αλλά τι στην πραγματικότητα τι σημαίνει? Ότι ένιωσες ότι είσαι ίδια ύπαρξη. Δηλαδή ότι δεν είσαι αποκομμένος. Και πάλι αυτό το νιώσες μέσα από ένα συγκεκριμένο δρόμο. Αυτό που είσαι, του συγκεκριμένων πεποιθήσεων. Οπότε συνεχόμενα αυτό μπορεί να βιωθεί. Με την ένωση με το Θεό τη συνειδητή δεν τελειώνει η κατάστασή μας. Και εγώ έχω ενωθεί με το όλον. Δεν πάω να πω ότι τελειώνει η κατάστασή μου. Γιατί πάω ότι θα υπάρχουν και άλλοι δρόμοι να ενωθώ και σαν αλλών και σαν αλλών και σαν αλλών και σαν αλλών, πιο δύσκολα και μετά πιο εύκολα. Στο δικό μας το χώρο χρόνο. Την επόμενη, θα λέγαμε, σε έργο, θα είναι πιο εύκολη η ένωσή μου με το όλον. Η συνειδητή ένωσή μου με το όλον. Εαυτός μη εαυτού. Να είμαι στο κέντρο σημείο. Θα είναι ακόμα πιο μόνιμη, πιο σταθερή ίσως. Καταλαβαίνουμε. Εδώ ήρθαμε να παίξουμε το παιχνίδι της λύθης του εαυτού. Έτσι, για να ξαναγνωρίσουμε αυτό που κάναμε ότι ξεχάσαμε. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ η πλάνη αληθινή, για να μπορούμε να πάρουμε το βίωμα. Πάντα θα συμβαίνει αυτό. Έτσι, γιατί δεν μπορεί να βιωθεί μια εμπειρία όταν είσαι τα πάντα. Τα πάντα δεν έχει εμπειρία. Ο Θεός, θα λέγαμε, αν είναι πανταχού παρόν, δεν θα μπορεί να έχει βούληση. Για να λέμε άγνωστε βουλέ του Κυρίου. Καταλαβαίνετε, κάποιος που τα πάντα δεν έχει βούληση, δεν θέλει, δεν υπάρχει θέληση. Οπότε με την αναγνώριση της συνείδησης, με την ύπαρξη της συνείδησης, θα λέγαμε, αυτόματα δημιουργήθηκαν τα πάντα. Αυτό που λέτε απόσταση, διαχωρισμός, χωροχρόνος, παράλληλες πραγματικότητες, εξέλιξη. Αυτή είναι η συνείδηση. Και έτσι λοιπόν είσαι εδώ πέρα για να μπορείς να παίξεις, έτσι, κάθε φορά μέσα από ένα καθρέφτη μια συγκεκριμένη διαδικασία. Και η μνήμη και η ένωση αυτών των ποριών και των δρόμων που έχεις, θα λέγαμε, ένα στιγμή, ένα δευτερόλεπτο, τα κομματάκια αυτά μαζί, τους δρόμους ενωμένους, είναι αυτό που φτιάχνεις, θα λέγαμε, ένα κλαδί για να έχεις ένα συγκεκριμένο κορμό που ποτέ βέβαια δεν τελειώνει, αλλά λες, φτιάξεις ένα κλαδί, κλαδιά, πώς είναι το DNA, πώς είναι τα γενολογικά μας δέντρα. Και αυτό σου καθορίζει και φαίνεται σαν αυτό που λέμε ομαδική ψυχή, ψυχικές δίδυμες φλόγες, περασμένες μου ζωές, παράλληλες πραγματικότητες που συνδέομαι, μνήμη, δικαστικά αρχεία και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ο Θεός βιώνεται μόνο μέσα από τους καθρέφτες που έχει φτιάξει ο ίδιος, μέσα από τον ίδιο τον εαυτό. Γι' αυτό τα κασικά αρχεία δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι οντότητες που έχουν δημιουργηθεί και τα βιώματά τους. Έτσι, είναι, θα λέγαμε, το ίντερνετ βασίζεται πάνω σε αυτούς που ανεβάζουν πληροφορίες. Δεν είναι κάτι πραγματικό, είναι οι πληροφορίες αυτών που ανεβάζουν, τις πληροφορίες, το upload. Το ίδιο το upload δημιουργεί το ίντερνετ. Σας το έχω ξαναπεί και πιο παλιά. Μου φαίνεται αυτό είναι το πιο κοντινό, κατανοητό παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοούμε κάθε φορά όταν λέμε ακασικά αρχεία. Όταν λέμε σύμπαν, όταν λέμε ο Θεός, όταν λέμε συνειδητότητα, το όλα σε ένα και πώς ενωνόμαστε με αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι η ύπαρξη είναι ταυτόχρονη στο άχρονο. Έτσι, γι' αυτό δεν μπορούμε εμείς. Η ύπαρξη δηλαδή δεν υπόκειται κατά από τη δική μας βούληση.
Εμείς είμαστε κομμάτια, θα λέγαμε, της ύπαρξης, έτσι. Γι' αυτό και δεν πάμε να την πειράξουμε την ύπαρξη. Σαν ύπαρξη πάντα θα υπάρχει. Είναι υπαρξία, δηλαδή ποτέ δεν υπάρχει, με λίγα λόγια. Το μόνο που υπάρχει είναι αυτό που εμείς μπορούμε να συλλάβουμε. Που πάλι για να βιώσουμε την ανυπαρξία, τουλάχιστον πρέπει να υπάρχουμε εμείς. Και να βιώσουμε την ανυπαρξία άλλων πραγμάτων. Όχι τη δικιά μας. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε, επειδή ό,τι δεν χρειάζεται δεν υπάρχει, γιατί το σύμπαν δεν κάνει λάθος, το σύμπαν είναι ένα, είναι μια ενέργεια. Οπότε οτιδήποτε υπάρχει, άρχι θα λέγαμε, κάτω από το Θεό. Άρα ο Θεός δεν κάνει λάθη. Άρα θα λέγαμε ότι στην εξέλιξή μας φαίνεται κάτι μεγάλο ή μικρό, είτε ανώτερο επίπεδο είτε κατώτερο, είναι βάσει των δικών μας κατανοήσεων. Παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι διαφορετική η τελειότητά του. Αλλά όχι να είναι κάτι ατελές. Ποτέ την τελειότητα δεν την βρίσκουμε στο χώρο χρόνο. Η τελειότητα σημαίνει ότι είναι κάτι τέλειο, δηλαδή είναι το τέλος του, δεν υπάρχει άλλη εξέλιξη. Άρα η τελειότητα την βρίσκουμε μόνο στο ένα. Αυτό έχει τελειώσει, είναι τελειωμένο. Έτσι, αυτό δεν έχει αρχή, δεν έχει διαδικασία. Εμείς είμαστε λοιπόν τέλειοι εφόσον ανήκουμε εκεί πέρα. Έτσι, γι' αυτό και κάθε φορά, επειδή ξέρουμε ότι ανήκουμε εκεί πέρα, κάθε φορά ότι είμαστε, είναι θα λέγαμε ανοίξει τελειότητα. Οπότε είναι πάντοτε αυτές οι δύο πόλεις, τελειότητα και μη τελειότητα. Η μη τελειότητα είναι όταν υπάρχει χρόνος εξέλιξη, διαχωρισμός, η τελειότητα είναι όταν λείπει. Γι' αυτό λέμε τελειότητα δεν είναι στατική κατάσταση, όπως έγραψα και στο Facebook. Έτσι. Το ιδανικό δεν είναι.